Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι της Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή Ειρήνη και Έφεση. Η Έφεση και η Ειρήνη. Ναι. Εγώ θα ήθελα χωρίς μικρόφωνο, αλλά ο Ηρακλής δεν με αφήνει. Και χωρίς χαρτί πάντως. Έλα. Θα ήθελα πρώτα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να βρίσκομαι ανάμεσά σας, αλλά και για την θέση αρχής και τη σταθερή θέση σας σε αλληλεγγύη με την δίκαια υπόθεση του λαού μας. Αυτή τη θέση που δεν έχει αλλάξει παρά όλες τις προσπάθειες εξαπάτησης, υποκρισίας και ψεύδος που οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις προσπάθησαν να στιγματίσουν το λαό μας ως τρομοκράτες, αυτό που είναι το χαρακτηριστικό, που το δίνουν πάντα σε όλες τις δυνάμεις που δεν υποτάσσονται στις προσταγές τους και δεν εμπλέκονται στα εγκλήματα. Στα εγκλήματα του σχέδια, εγκληματικά του σχέδια ενάντια τους λαούς του κόσμου που απορρίπτουν την κυριαρχία της υποθετικότητά τους και κατοχή. Η συνάντηση μας αυτή τη φορά έρχεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση του Παλαιστινιακού αγώνα. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε τι βιώνει ο Παλαιστινιακός λαός στη λωρίδα της Γάζα, της κυρίως, αλλά και στην Δυτική Οχθή. Στη λωρίδα της Γάζας, ο Παλαιστινιακός λαός έχει υποβληθεί σε έναν πόλεμο εξόντωσης για περίπου 50 μέρες, στον οποίο οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής χρησιμοποιούν όλα τα πολεμικά μέσα που διαθέτουν διεθνώς απαγορευμένα όπλα για να σκοτώσουν, να καταστρέψουν ως αποτέλεσμα αυτού του εγκλήματος στην 45η ημέρα να έχουμε περισσότερα από 14.200.000 θύματα, συμπεριλαμβάνουν 5.800 παιδιά και 3.900 γυναίκες. 33.000 τραυματίες, μεταξύ των 75% των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά. 6.800 από αυτούς αγνοωμένους κάτω από τα ερείπια είναι πάλι παιδιά και γυναίκες. 55 ασθενοφόρα έχουν καταστραφεί, 62 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί, 205 μέλη του ιατρικού προσωπικού πάλι έχουν σκοτωθεί, 26 νοσοκομεία έχουν βγει εκτός λειτουργίας και μερικά καταστράφηκαν. 266 εκπαιδευτικά ιδρύματα καταστράφηκαν τελείως, 230.000 οικιακές μονάδες καταστράφηκαν και 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι εκτόπισαν από τα σπίτια τους και περιοχές όλες αυτές τις μέρες χωρίς νερό, ρεύμα και τροφίμων αναγκάζονταν να μείνουν στα σχολεία και νοσοκομεία και να γίνουν πάλι ξανά στόχος βομβαρδισμού. Το Ισραήλ, υποστηρίζομενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Ευρωπαϊκές Ένωσης, ειδικά Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, συνεχίζει να υποστήριξε αυτή την γενοκτονία, αποτρέπεται κάθε προσπάθεια για κατάπαυση των πυρών και εμποδίζει οποιοδήποτε ψήφισμα στο Σύμβουλο Ασφάλειας σχετικά με αυτό. Όσο για την Δυτική Όχθη, η οποία υποβλήθηκε πριν από ξύσπασμα αυτό το πολέμο στη Γάζα, σε μία εκστρατεία του στρατού του Ισραήλ, οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής πραγματοποιούν αιματηρές επιθέσεις στα
στρατόπεδα προσφύγων της Δυτικής Όχθης στην Τζινίν, Νάπλος και Τουρκαρέμ ειδικά, ενώ η πόλη της Ιερουσαλήμ είναι και τα Ισλαμικά και Χριστιανικά γεροί τόποι δέχτηκαν επιθέσεις και επιδρομές από εξτρεμιστές έπικος που καθημερινά και σε καθημερινή βάση. Από την 7η Οκτώβριο μέχρι σήμερα έχει σκοτωθεί περισσότερα από 200.000 από 200 Παλαιστίνοι στην Δυτική Όχθη και έχει συλλάβει περισσότερα από 3.300 κατά την διάρκεια της επίθεσης στην Γάζα και αυτή η εκστρατεία συνεχίζεται. Αυτή είναι η εικόνα στην Παλαιστίνη. Αλλά από την άλλη πλευρά, σταθερότητα του Παλαιστινιακού λαού στην Γάζα και στην Δυτική Όχθη, παρά τις μεγάλες και θυσίες, είμαστε μάρτυρες έναν μαζικό κινήματος αλληλεγγύης σε όλες τις πρωτεύουσες και πόλεις του κόσμου με την δίκαια υπόθεση του Παλαιστινιακού λαού, που ο Παλαιστινιακός λαός εκτιμά ιδιαίτερα αυτό το κύμα αλληλεγγύης, τον οποίο ήσασταν πολύ μεγάλο μέρος. Και το ψέμα της Ισραηλινής αμερικάνικης αφήγησης και το τι συμβαίνει διαψεύδεται. Πιστεύουμε ότι η συνέχιση των εκστρατείων αλληλεγγύης με το λαό μας και συνέχιση του Παλαιστινιακού αγώνα θα αναγκαστεί αυτές τις αλλοζωνικές δυνάμεις να αποδεχτούν μία δίκαια λύση που θα περιλαμβάνει το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού, τον τραυματισμό και της κατοχής και δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων το Ιούνιο 1967 και με την Ανατολική Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα και δικαίωμα των προσφύγων στην επιστροφή σπίτια τους σύμφωνα με την απόφαση 1994. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ και στην καταπίεση και τις διώξεις των Ισραηλινών κομμουνιστών συντρόφων μας λόγω της απόρριψης του πολέμου και της υποστήριξης για τον τερματισμό της κατοχής, όπου αγωνιζόμαστε μαζί δίπλα και για τις επίτευξεις αυτών των σχεδιών. Πιστεύουμε ότι ο στόχος όλων μας αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει αυτή η σφαγή αμέσως. Ζήτω η αλληλεγγύη των λαών. Ευχαριστώ πολύ.